Μας θέλει λοιπόν, τι ακριβώς να πεις ότι έγινε. Ήμουν σε μια καφετέρια και ήρθε ένας φίλος μου και μου είπε, ξέρεις, ο Φώτης σκότωσε έναν άνθρωπο. Άρα ο Φώτης είναι γνωστός. Ναι, ο Φώτης, λέει ο Μπέλος. Ναι. Λοιπόν, εγώ επειδή το γνώριζα και επειδή ήταν φίλος μου, λέω να πάω να δω και ξεκίνησα και ήρθα στο σημείο τώρα που βρίσκομαι και άκουσα ορισμένα πράγματα από διάφορους εδώ κατοίκους ότι με το γυμναστή εδώ είχαν κάποιο πρόβλημα, μαλώνανε, κάνανε και ότι σκότωσε το γυμναστή τελικά. Μιας και λέτε ότι το ξέρατε, το, αυτό το φερόμενο ναι, δράστης, ναι. Πάντων, μας πει δύο κουβέντες, τι άνθρωπος είναι δηλαδή. Τώρα μιλά... Ήταν συνταξιούχος αστυνομικός και ζούσε μεταξύ της ιδιαίτερας του πατρίδος, ένα χωριό της Μεσσηνίας και σε αυτό το δρόμο εδώ, το πεδίο που διατηρούσε ένα διαμέρισμα. Κυκλοφορούσε εδώ στην περιοχή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, δεν είναι εξακριβωμένο τι έπασχε από κάτι. Αλλά... Ήταν ένας άνθρωπος που... Η συμπεριφορά ήταν προβληματική, δηλαδή θα το λέγατε και έτσι. Ναι, ήταν οξύθυμος, μπορεί να ήταν, δεν έχω ειδικά κάτι για να πω συγκεκριμένα. Με τον γυμναστή τι, μπορεί, τι διαφορά μπορεί να είχαν, είχατε ακούσει κάτι. Όχι, μου είπε ένας φίλος μου εδώ ότι μαλώνανε συνέχεια. Γιατί? Άγνωστοι λόγοι ή μάλλον γι' αυτό που άκουσα σήμερα ότι είχε βάλει ο γυμναστής δύο κάμερες έξω από το γυμναστήριο και αυτός δεν τις ήθελε να υπάρχουν. Ναι. Και... Μπορεί δηλαδή να είναι και αυτή η αφορμή, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορούσε να πει πελάτες του γυμναστηρίου, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και τσακώθηκαν τώρα και σήμερα. Μάλλον τσακωμός ήταν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, ούτε πολιτικό όπως άκουσα εδώ που λένε ορισμένοι, ούτε... Τώρα όμως από μια προσωπική διαφορά να φτάσει να τραβήξει σου. Ναι, μπορεί καμιά φορά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.